Από σήμερα και όλες οι αγρότες του Ερηνού και του Βελεστίνου ξεκινούν επισκέψεις στα χωριά της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους για το φετινό διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου καθώς και για τον αγωνιστικό σχεδιασμό ο οποίος χαράχθηκε στη χθεσινοβραδινή ευρεία σύσκεψη αγροτών στα Φάρσαλα. Το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού των αγροτών κλείστηκε για την 1η Φεβρουαρίου στη Διεθνή Έκθεση Αγκρότικα στη Θεσσαλονίκη, ενώ από την ερχόμενη Δευτέρα δεν αποκλείεται να βγουν τα πρώτα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών. Εμείς στην περιοχή μας τώρα έχουμε αυτές τις μέρες συναντήσεις με τους συναδέλφους, να τους πούμε αυτό που υπόθηκε χθες στη σύσκεψη και να αποφασίσουμε και εμείς από εβδομάδα αν να εστιάσουμε μπλόκο στο Ερηνό. Από την επόμενη Δευτέρα δηλαδή θα βγάλετε τρακτέρ και εσείς εδώ στο Ερηνό? Κοιτάξτε, δεν το ξέρουμε τώρα αυτό συγκεκριμένα. Με την έννοια έχουμε σήμερα να ξεκινήσουμε ενημερώσεις στα χωριά και τους συναδέλφους. Ναι. Να δούμε την πρόταση αυτή που υπάρχει χθες και πάνω σε αυτό το πλαίσιο να συζητήσουμε και μέσα στην περιοχή εδώ πέρα και στο μπλόκο Ερηνό. Τι θα κάνουμε. Το υψηλότατο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και οι επερχόμενες περικοπές της νέας ΚΑΠ αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα. Βλέπουμε το κόστος παραγωγής, με το τεράστιο κόστος παραγωγής που έχουμε αυτή τη στιγμή, τις χαμηλές τιμές που έχουμε πουλήσει πάλι φέτος. Γενικότερα όλα αυτά τα ζητήματα που πέραν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, η νέα ΚΑΠ που θα ισχύσει που έχει περικοπές τεράστιες. Καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος πρέπει να συμμετάσχει στα συναλλητήρια. Είναι η μορφή αγώνα που δεν έχουμε άλλη μορφή αγώνα. Αυτό είναι το που κάνουμε. Με την έννοια που βγαίνουμε έξω με το δραστήριο, γίνεται ένας διάλογος, μια συζήτηση. Η κυβέρνηση είναι αυτή που μπορεί να λύσει τα προβλήματα, δεν είμαστε εμείς. Εμείς τα εκφράζουμε, αυτή είναι η δουλειά μας. Μέσα από συλλογικό αγώνα όλα αυτά τα χρόνια έχουμε πετύχει και μικρά, πιστεύουμε, και μεγάλα βήματα. Οι αγρότες του Ερηνού βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τους συναδέλφους τους στο Πήλιο και τον Αλμυρό, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο διοργάνωση συλλαλητηρίου μέσα στο Βόλο. Πρέπει ο αγώνας να είναι ενωτικός, πρέπει οι συνάδελφοι να καταλάβουν ότι μόνο με έναν κοινό αγώνα, όπως φάνηκε όλα αυτά τα χρόνια και το 2016 που πήραμε και το ακατάσχετο και το αφορολόγητο, καταλαβαίνετε ότι μια σειρά ζητήματα σε ένα σημείο λυθήκαν. Δεν το έχει λυθήκαν, απλά απαλύνουν τον πόνο, να το πούμε έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Το κόσμο να συμμετάσχει. Γενικότερα σε όλες τις δράσεις θα γίνουν, μπορεί να μην γίνει, αν δεν γίνει παράδειγμα σε αλληλεπίδραση με την έννοια τραστέρ στο